για δεύτερη φορά τους τελευταίους δύο μήνες ο Δημήτρης Κουφοντίνας περνάει τις πύλες των φυλακών Κορυδαλλού. Ο καταδικαστής για τη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη έλαβε νέα 48 άδεια εξόδου με απόφαση του Συμβουλίου των Φυλακών. Τον Δημήτρη Κουφοντίνα υποδέχτηκε ο γιος του και η δικηγόρος του, καθώς και ορισμένοι υποστηρικτές του που τον χειροκρότησαν. Την ανησυχία τους για τη νέα άδεια που χορηγήθηκε στο Δημήτρη Κουφοντίνα εξέφρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της εκπροσώπου του State Department, Heather Nauert. Πιστεύουμε θεμελιωδώς ότι οι καταδικασμένοι τρομοκράτες δεν δικαιούνται άδεια από τις φυλακές. Η πρεσβεία μας στην Αθήνα έχει μεταφέρει τις σοβαρές ανησυχίες μας για την απόφαση στην ελληνική κυβέρνηση. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας θα διαμείνει στο σπίτι του στο Βαρνάβα και είναι υποχρεωμένος να εμφανίζεται δύο φορές την ημέρα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Ο νόμος δεν προβλέπει ότι οι οικογένειες των θυμάτων μιας πράξης έχουν λόγο για τη συνέχεια της κράτησης ενός κρατούμενου, δήλωσε η συνήγορός του Ιωάννα Κούρτοβικ, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις.